Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στο Ζήσε τη Ζωή, παρακολουθείτε. Εύχομαι να είχατε μια έτσι πολύ όμορφη μέρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο που όλοι περιμένουμε. Οπότε λίγο ακόμα υπομονή και τελειώνουν τα βασανά μας. Η Παρασκευή, όπου να είναι, σιγά σιγά φεύγει και έρχεται αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο. Για σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με την διακοσμήτρια Χριστιανά Αρκουμάνη, με την οποία θα μιλήσουμε ουσιαστικά για τους γάμους και τις βαφτίσεις, τι είναι της μόδας, πώς μπορείτε να επιλέξετε πολύ όμορφα πράγματα αν είστε σε αυτή τη διαδικασία, είτε βαφτίζετε είτε παντρεύεστε. Αμέσως μετά η Αγγέλικα Θεοδωρίδη, διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Θα μιλήσουμε με την Αγγέλικα για το πώς μπορείτε να διακοσμήσετε ένα παιδικό δωμάτιο και για κοριτσάκια και για ωράκια. Και στο τέλος της εκπομπής μας, η αγαπημένη αστρολόγος Ολυμπία Χριστοδουλή θα μας δώσει τις δικές της προβλέψεις για το τριήμερο για όλα τα ζώδια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Φυσικά μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μας. Και τα καλύτερα ουσιαστικά έρχονται. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Χριστιανά Αρκουμάνη, ξεκινάμε ουσιαστικά να δούμε και το θέμα γάμος βάφτιση. Είναι μια καλή περίοδος νομίζω τώρα, τώρα για πλέον, κάτι τέτοιο. Ναι. Ξεκινάνε από αυτό το μήνα, Χριστούγεννα και από Ιανουάριο μετά φουλ. Φουλ. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Κάνεις μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή δεν το συζητώ. Είναι πολύ ευχάριστη, είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός για όλους. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, η οποία βέβαια, ενώ έχει πάρα πολύ τρέξιμο, όταν φτάνει εκείνη τη στιγμή, περνάει κατευθείαν. Ναι. Σε δεύτερο, δηλαδή, νιώθεις ότι δεν έγινε τίποτα, ενώ έχεις ρίξει τόσο πολύ τρέξιμο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει γερά νεύρα. Σίγουρα, δεν συζητώ. Γιατί πλέκονται πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Και μεράκι. Αυτό, πάνω απ' όλα δεν το συζητώ. Ναι. Να έχεις όρεξη για δουλειά και να έχεις και όλη την έμπνευση για να δημιουργήσεις ουσιαστικά. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή ενός ανθρώπου ο γάμος. Από τις πιο σημαντικές. Ναι, οπότε περιμένει και το καλύτερο. Ακριβώς. Μπορούμε να δούμε και το Facebook της Χριστιανάς Αρκουμάνη, στο οποίο μπορείτε να πάρετε ιδέες για το γάμο και φυσικά να ζητήσετε από τη Χριστιανά να σας ετοιμάσει όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα, είτε προσκλητήρια, είτε μπουμπονιέρες, είτε η διακόσμηση ουσιαστικά του χώρου. Αλλά αναλαμβάνει, όπως θα μιλήσουμε ουσιαστικά και για σας, από το μακιγιάζ μέχρι και το ταξίδι του μέλητος. Έτσι δεν είναι, Χριστιανά? Από τη στιγμή που θα έρθει το ζευγάρι μόνο του ή με όλη την οικογένεια, μπορώ εγώ να αναλάβω όλο το πακέτο, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει μακιγιάζ, όπως είπες, νύχια, μαλλιά, νηφικό. Μπορώ να τους προτείνω που μπορούν να πάνε για να το ράψουν αν θέλουν ή να το αγοράσουν, ανάλογα το στυλ που έχει το ζευγάρι. Μετά εννοείται τη διακόσμηση, το catering, τη μουσική, το φωτογράφο και στο τέλος ακόμα θέλουν και το ταξίδι του μέλητος. Του λύνεις λίγο τα χέρια ουσιαστικά. Πολύ. Ναι. Πολύ λύνω τα χέρια. Ειδικά στις γυναίκες που νομίζω ότι ψιλοτρελαινόμαστε με αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και θέλουμε πάντα το καλύτερο και μερικές φορές, εντάξει, και τα οικονομικά τώρα είναι πολύ δύσκολα. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να γίνει ένα value for money σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να μου πεις τι είναι της μόδας έτσι, τώρα πια, τι κάνουμε για το γάμο. Της μόδας πλέον έχουν μπορούμε σταματήσει. Μπορούμε να βλέπουμε και φωτογραφίες, ναι, από διάφορα πράγματα που έχεις επιμεληθεί. Της μόδας πλέον έχουν σταματήσει τόσο πολύ να κάνουν αυτά τα κλασικά που βλέπαμε στις εκκλησίες, τα runner δεξιά και αριστερά με γάζες και φαναράκια, ναι, και λουλούδια. Γενικά πλέον έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν πάρα πολλά λουλούδια γιατί κοστίζουν. Σωστά. Οπότε το έχουμε γυρίσει πιο πολύ στην διακόσμηση, με διάφορα βαζάκια όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, σε λεπτομέρειες. Ναι. Παίζουμε πιο πολύ με τις λεπτομέρειες και λιγότερο με τα λουλούδια. Τα λουλούδια, για να έρθει πιο οικονομικό όλο το budget, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολύ όμορφα γλαστράκια σε διάφορα χρώματα. Ωραία. Τα οποία μπορούν να κοστίζουν το κάθε γλαστράκι 50 λεπτά, 1 ευρώ. Σωστά, πολύ πιο οικονομικά. Ενώ ένα μπουκέτο από λουλούδια μπορεί να κοστίσει 10-15 ευρώ. Σωστά. Οπότε, αν χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά, εννοείται πως αυξάνεται και το budget. Από εκεί πέρα, τα χρώματα τα οποία πλέον κυριαρχούν στη μόδα είναι πιο πολύ παστέλ. Δηλαδή, ήπια, ροζ, παστέλ, γαλάζιο, αλλά όχι το φούξια, το μπλε. Ναι, τα πολύ έντονα. Ακριβώς, για να μην τραβάει το μάτι. Και γενικά, εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω στη δουλειά μου είναι να συμβαδίζω και με το περιβάλλον. Δηλαδή, αν είναι μια όμορφη παραδοσιακή εκκλησία, πέτρινη για παράδειγμα, δεν θα βάλω έντονα χρώματα. Θα συμβαδίσω με το χώρο εκείνο ώστε να αναδείξω το φυσικό χώρο και λιγότερο τη διακόσμηση. Αλλά εννοείται πάντα με λεπτομέρειες πολύ ιδιαίτερες. Γιατί και ο κόσμος και οι καλεσμένοι δίνουν πολύ σημασία σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, γιατί πάρα περιμένουν πολύ αρκετή ώρα μέχρι να έρθει το ζευγάρι και τα λοιπά και παρατηρούν γενικά τι υπάρχει στο χώρο. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι αρκετή ώρα όλη αυτή η διαδικασία και, μέχρι, ναι, να έρθει η νύφη, το σημαντικό πρόσωπο της ημέρας.
Πιο πολύ αγχωμένες είναι οι γυναίκες, έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες, ναι. Είναι αρκετά αγχωμένες και η μητέρα, η πεθερά αντίστοιχα. Η πεθερά, σωστά. Είναι αρκετά αγχωμένες. Περισσότερες φορές είναι η μητέρα, η πεθερά. Οι άντρες έρχονται οι περισσότεροι μαζί, αλλά δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται, όχι, στην πράξη. Δηλαδή στην αρχή δίνουν τη γνώμη τους για κάτι, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και απομακρύνονται και δεν θέλουν. Νομίζω ότι οι άντρες, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πόσο θα κοστίσει. Ναι. Εκεί. Εκεί θα καταλήξει. Και από εκεί πέρα να μην είναι κάτι πολύ κραυγαλαίο. Νομίζω ότι γενικώς οι άντρες θέλουν πιο low profile πράγματα, έτσι, πιο αχνά, αυτό που πεις και εσύ, πιο παστέλ. Ακριβώς. Οπότε ίσως και η τάση της μόδας αυτή τη στιγμή να είναι πιο αντιπροσωπευτική στα γούστα των αντρών. Ναι, γενικά είναι και το vintage, δηλαδή πιο πεπαλαιωμένα πράγματα, όπως ήταν παλιά, ναι, η γάμη. Δηλαδή τώρα μου ζητάνε και Στέφανα που φοράγανε παλιά οι γιαγιάδες μας, οι μαμάδες μας που ήταν με λουλουδάκια. Κινητά, ακριβώς. Τέτοια, ναι, ναι. Γυρίζουν όλα πάλι πίσω. Και είναι και πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα και σίγουρα αν τα δέσεις έτσι με πολύ όμορφο τρόπο όλα μαζί, ακριβώς, αν έχουν δηλαδή ένα κοινό θέμα ο γάμος, είναι ακόμα καλύτερο. Mm-hmm. Τι επικρατείς σαν θέμα στο γάμο περισσότερο? Ζητάνε το vintage πολύ. Vintage πολύ, ναι, yeah. Το ζητάνε πάρα πολύ και στα νηφικά τους και στα χρώματα, χρησιμοποιούμε επίσης κάποια μικροέπιπλα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κάποια καρέκλα παλιά ή κάποιο μαξιλάρι. Το συνδυάζουν με αυτό το στυλ. Τους αρέσει πάρα πολύ το παλιό στυλ και μετά αυτό φαίνεται και πάρα πολύ στις φωτογραφίσεις. Ναι, κάποιοι, γιατί είναι πιο ιδιαίτερες. Mm-hmm. Και υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διακόσμηση, τα οποία είναι διαδραστικά για τους καλεσμένους. Α, και παίζει δηλαδή αυτό. Δηλαδή του τύπου ότι, όσο, όπως είπαμε πριν, περιμένουν στο τραπέζι, μπορούν να έχουν διάφορα πράγματα πάνω στο τραπέζι, τα οποία είναι και διακοσμητικά, αλλά mm-hmm. μπορούν και με αυτά να ασχολούνται. Π.χ. μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ξύλινη καρδιά διακοσμητική, mm-hmm. η οποία να είναι σαν φθαρμένη, δηλαδή να φαίνεται ότι έχει περάσει ο χρόνος πάνω της, και πάνω να γράφουν τις ευχές τους, αντί από το κλασικό βιβλίο ευχών. Μάλιστα. Και να περνάει έτσι η ώρα τους. Μπορούν μια παλιά Polaroid να βγάζουν φωτογραφίες. Mm-hmm. Τους αυτούς τους και μετά να τις κολλάνε σε ένα παλιό άλμπουμ και από κάτω να γράφουν πάλι τις ευχές. Γενικά να υπάρχει κάτι διαδραστικό. Πολύ όμορφο. Για να τους μένει και ο γάμος, εκτός βέβαια από το γλέντι, το φαγητό κτλ. Ναι, τα στάντα. Ότι κάνανε κάτι διαφορετικό. Το vintage γενικά βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Μάλιστα. Έχει πολύ ωραίες ιδέες. Θέλω να μου πεις όμως και για τη βάφτιση, γιατί είναι νομίζω ακόμα πιο σημαντική ίσως για τους γονείς εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το βλέπουν πολύ πιο. Πώς να το πω. Πιο συναισθηματικά, όχι πιο συναισθηματικά. Ναι, είναι πιο συναισθηματικά δεμένη. Ναι. Είναι ίσως και επειδή με το γάμο ασχολούνται πάρα πολύ ταυτόχρονα, ναι, και μετά έρχεται η μητέρα που ασχολείται μόνο με τη βάφτιση. Οπότε εκεί είναι και πιο συγκινημένη, είναι και πιο αγχωμένη επειδή ασχολείται για το παιδί της. Ναι. Οπότε και πάλι και στη βάφτιση παίζει το ίδιο στυλ πλέον. Mm. Σιγά σιγά αρχίζουν και σταματάνε να μου ζητάνε τα μπαλόνια, τα κλασικά που βλέπουμε παλιά, ναι, με Μίκη, Ντόναλντ και όλα αυτά έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Και ζητάνε πάλι πλέον τα παστέλ, τα χρώματα πιο ήπια, το vintage. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και στη βάφτιση mm-hmm. και μου το ζητάνε. Τα ρουχαλάκια επίσης έχουν αλλάξει και αυτά. Δεν είναι πλέον τα φρουφρού. Το πολύ δεν είναι. Ναι, είναι και αυτά πιο. Πιο minimal. Ναι, πιο minimal. Ωραίες αντελίτσες, πλεκτά, σκουφάκια, ζακετάκια, είναι όλα πολύ, πολύ ωραία. Φυσικά μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook. Έχω να σας πω ότι η Χριστιάνα είναι στην Λάρισα μόνιμα, αλλά μπορεί να σας εξυπηρετήσει και στην Αθήνα, κατόπιν ραντεβού φυσικά. Πού σε βρίσκουμε όμως πέρα από το Facebook, φτιάχνεις και site από ό,τι γνωρίζω? Φτιάχνω site, το οποίο σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο. Επίσης θα φτιάξω και δική μου σειρά από ρουχαλάκια, βαφτιστικά, vintage κτλ. Ασχολείσαι πάρα πολύ. Ναι, το ψάχνω γενικά όσο μπορώ να είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Θέλω πάντα να είναι. Να είμαι ένα βήμα μπροστά όσο γίνεται για να κάνω κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γενικό. Και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο το περιβάλλον, δηλαδή οι μωράκια. Ακριβώς. Είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής τους για να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά δεν ξέρω αν θέλεις να μου πεις κάτι άλλο που δεν σε έχω ρωτήσει. Πόσο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, χρειάζεται αυτή η διαδικασία? Ποια είναι το deadline, ας πούμε, για να. Θέλει περίπου τρεις μήνες, ναι, πολύ. Τρεις με τέσσερις μήνες, γιατί αν θέλω να αναλάβω όλο το πακέτο, έχουμε πολλή δουλειά. Δηλαδή είναι και τα προσκλητήρια, είναι μπομπονιέρες. Mm-hmm. Γιατί και τα προσκλητήρια, αν θέλουν, μπορώ να τα φτιάξω εγώ, χειροποίητα. Οπότε και εκεί πάλι έχουμε αρκετή δουλειά για να τους φτιάξω τη μακέτα, το κείμενο,
κτλ. Οι τιμές έχουν πέσει αρκετά όμως, έτσι δεν είναι? Γιατί ασχολούμαι και με οικολογικά υλικά, οπότε οι τιμές είναι και πιο χαμηλές. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος σχεδόν ψηλοπετιούνται, δηλαδή δεν έχει... Είναι διάφορα τρίκ, δηλαδή π.χ. ένα προσκλητήριο όταν έχει φάκελο πάντα είναι πιο ακριβό. Σωστά. Ένα προσκλητήριο χωρίς φάκελο, το οποίο μπορείς εσύ να βάλεις ένα σπάγκο, μια δαντελίτσα και όλα αυτά και να είναι απλά η καρτέλα, έχετε πιο οικονομικά, δηλαδή πέφτει αρκετά πιο κάτω η τιμή. Και πάλι όμως μπορεί να δείξει πιο ιδιαίτερο από ότι κλασικό προσκλητήριο μέσα στο φάκελο. Φάκελο και όλα αυτά. Χριστιανά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Red Box Events, μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook, να αναλάβετε το γάμο ή τη βάφτιση του παιδιού σας. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δείτε στο Facebook και ακόμα περισσότερα με λίγη δική σας φαντασία μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Χριστιανά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Αγγέλικα Θεοδωρίδη είναι ήδη εδώ για να δούμε τα πάντα για τα παιδικά δωμάτια. Επιστρέψαμε εδώ και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή. Η αγαπημένη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Αγγέλικα Θεοδωρίδη, είναι ήδη εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Δεν θέλω να τη σκέφτομαι. Ούτε καν. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή, έχω να σου πω. Μπαμ, και τι θα ακούσω για τα ζώδια που τα ακούω κάθε Παρασκευή και είναι φόβος και τρόμος. Θα κάτσεις μαζί μετά να τα ακούσουμε, δεν το συζητώ. Θα ρωτήσω για τη Χριστιανά. Δεν τη ρώτησα τη Χριστιανά τι ζώδιο είναι. Δίδυμος. Καλά τα πράγματα του Δίδυμου, γιατί εγώ τα άκουσα από τη Δευτέρα τα ζώδια για όλη την εβδομάδα. Πάνε πάρα πολύ καλά και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, δεν το συζητώ. Αλλά ας δούμε το θέμα της Αγγέλικας πρώτα. Λοιπόν, στα παιδικά δωμάτια. Παιδικό δωμάτιο. Τι ωραίο που είναι να φτιάχνεις παιδικό δωμάτιο. Πραγματικά όμως νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς κάνουν ένα τραγικό λάθος.
κάνουν ξαφνικά ένα δωμάτιο όλο φούξια ή όλο γαλάζιο. Είναι ό,τι χειρότερο νομίζω υπάρχει. Πολύ κουραστικό. Και για το παιδί νομίζω ότι είναι. Θυμάσαι που είχαμε κάνει και στην πρώτη εκπομπή την ψυχολογία των χρωμάτων. Ναι. Πολύ σημαντική επιλογή του χρώματος. Αλλά ας πάμε σε κάτι άλλο πιο βασικό. Ναι, για πες. Ξεκινήσουμε από τα πρώτα. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι το δωμάτιο που θα επιλέξουν, ναι, για να γίνει, ενώ το δωμάτιο από το χώρο του σπιτιού, για να γίνει παιδικό δωμάτιο. Πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Πρέπει αρχικά να διαλέξουν το χώρο που έχει τον πιο επαρκή ηλιακό φωτισμό. Α, είναι ηλιόλουστο δωμάτιο. Είναι δηλαδή ακριβώς πολύ ηλιόλουστο. Mm-hmm. Πρέπει να συνδυάζουμε πάρα πολύ καλά τόσο το φυσικό όσο και τον τεχνητό φωτισμό σε ένα παιδικό δωμάτιο. Επίσης, πρέπει να είναι ένας χώρος που να έχει δυνατότητες εξέλιξης. Τι εννοώ? Ότι τα παιδιά, επειδή μιλάμε για παιδικό δωμάτιο και ξεκινάμε από την προσχολική ηλικία, δεν είναι ούτε βρεφικό ούτε εφηβικό, περνάνε από πολλά στάδια. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας χώρος όσο το δυνατόν πιο μεγάλο δωμάτιο. Κατανοώ ότι σε όλους είναι μικρά τα σπίτια, οπότε μικρά και τα δωμάτια. Απλά θα πρέπει να είναι το δωμάτιο που είναι τα περισσότερα τετραγωνικά, για να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο στη μετατροπή του αργότερα. Το ιδανικό δωμάτιο θεωρείται αυτό που έχει την νοτιοανατολική κατεύθυνση του σπιτιού. Και πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να μην χτυπάνε κάθετα στο κρεβάτι του παιδιού. Α, για να μην τον ενοχλεί. Για να μην το ενοχλεί. Κοιμάται, ναι. Αν μπορούν να μην βάλουν και το κρεβάτι ακριβώς κάτω από το παράθυρο, είναι ακόμα καλύτερα. Α, μάλιστα. Σαν δάπεδα, σε πάω λίγο γενικά τώρα να τα συζητήσουμε. Ναι. Σαν δάπεδα επιλέγουμε τα μαλακά δάπεδα, δηλαδή βαμβακερά χαλιά, λάμινέι δάπεδα ή ξύλινα δάπεδα. Μάλιστα. Και γενικώς όσο το δυνατόν πιο ηχομονωτικά. Ακόμα και δάπεδα φελού που έχουν βγει, κοκοφίνικα που είναι η καινούργια τάση. Πριν πούμε για τα δάπεδα, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που είπες για το... Κρεβάτι. Κόλλησε το μυαλό μου, περίμενε. Είπες για το ηλιόλουστο δωμάτιο και κάτι... Για ότι πρέπει να συνδυάζεις το φυσικό με το τεχνικό φωτισμό. Όχι, να επιλέξουμε ένα μεγάλο δωμάτιο που είπες. Ναι. Θεωρώ ότι εννοείς ότι να επιλέξουμε ένα μεγάλο δωμάτιο, γιατί εκτός από το κρεβάτι θα πρέπει να έχει και το χώρο που θα διαβάζει και για ντουλάπα. Ναι. Ενώ το δικό μας το δωμάτιο είναι περισσότερο για έναν ύπνο. Ακριβώς. Για αυτό το λόγο δεν το είπες. Αυτό που είναι το πιο δύσκολο να πετύχουν οι γονείς είναι το να συνδυάσουν σε ένα παιδικό δωμάτιο την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Ναι. Διότι καλή αισθητική, ενώ διαλέξαμε τα χρώματα, άντε κάναμε και ένα θέμα στο δωμάτιο, αλλά πρέπει να είναι και πολύ λειτουργικό. Σωστά. Ένα παιδικό δωμάτιο, καλό είναι να το χωρίζετε σε ζώνες. Στη ζώνη ημέρας και στη ζώνη νύχτας. Έτσι το λέγαμε κι εμείς στη σχολή. Η ζώνη ημέρας έχει δύο υποκατηγορίες, την γωνιά ανάγνωσης και τη γωνιά παιχνιδιού. Έτσι μαθαίνει το παιδί μέσα από αυτές τις ζώνες που θα τις εξηγήσουμε να αντιλαμβάνεται πιο ουσιαστικά τον χώρο του. Γιατί μιλάμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας, που σημαίνει ότι σε εκείνη την φάση αρχίζουν και αναπτύσσουν τις κινητικές τους και διανοητικές τους κινήσεις, τα πάντα. Οπότε, έχουμε την γωνία ανάγνωσης, στην οποία πρέπει να την αντιλαμβάνεται σαν χώρο που θα κάτσει να ζωγραφίσει αρχικά, ή να διαβάζουμε παραμύθια με μεγάλες μαξιλάρες μαζί του. Είναι καλό εκεί να έχουν και κουκλιά οι γονείς, έτσι ώστε να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και τη φαντασία του παιδιού χρησιμοποιώντας τα κουκλιά. Μετά έχουμε τη ζώνη, τη γωνιά παιχνιδιού, την οποία θα μπορεί να έχει τα παιχνίδια του, όλα αυτά πάντα σε χαμηλό ύψος, δηλαδή είτε μιλάμε για βιβλία, είτε μιλάμε για παιχνίδια σε χαμηλό ύψος για να μπορεί να τα φτάνει. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να έχουμε πάρει ρολά μαυροπίνακα που μπορούν να τα κόψουν σε διάφορα σχέδια, λουλούδια, πεταλούδες, ψάρια, ό,τι επιλέξει ο καθένας σαν θέμα. Να τα κολλήσουν στον τοίχο για να μπορούν να ζωγραφίζουν τα παιδιά. Να ζωγραφίζουν πάνω τους. Πάνω σε αυτά, με κυμολίες. Ναι. Ή ακόμη καλύτερα να πάρουν μεγάλα ρολά φελού και να κολλάνε πάνω τις ζωγραφιές των παιδιών. Με πινεζούλα. Έτσι ώστε να λειτουργεί σαν προσωπικό αρχείο του παιδιού. Τι όμορφο. Τη ζώνη του ύπνου, απ' την άλλη, δεν πρέπει να την αντιλαμβάνονται σαν χώρο παιχνιδιού. Γιατί αργότερα, όταν θα ξεκινήσει το σχολείο, θα μπερδεύουν τους χώρους, δηλαδή θα είναι μέσα στο δωμάτιο, θα είναι πάνω στο κρεβάτι και θα παίρνουν το βιβλίο να διαβάσουν, θα είναι στο θρανείο και θα ξαπλώνουν να κοιμηθούν. Πρέπει λοιπόν να αντιλαμβάνονται από μικρή ηλικία
από τα 3-4 mm-hmm. τις ζώνες. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό για τους γονείς. Λειτουργεί και ψυχολογικά, από ό,τι καταλαβαίνω όλο αυτό. Ναι, γιατί όλο αυτό το βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Σωστά. Δεν το πιάνουμε από την ηλικία μόνο των τριών. Ναι. Κοιτάμε και πώς θα φτάσει ένα παιδί μέχρι την εφηβεία, μέχρι τα 13-14 mm-hmm. σε αυτό το δωμάτιο. Σωστά. Η επιλογή των χρωμάτων τώρα ποικίλει. Ενώ ότι αν κάποιος θέλει να είναι πιο παραδοσιακός, θα μπορούσε να κινηθεί σε αποχρώσεις του ροζ ή του γαλάζιου, mm-hmm. αντίστοιχα. Αντίστοιχα, ναι. Σε πάλ, αποχρώσεις που ηρεμούν γενικώς. Το κίτρινο και το πορτοκαλί, όπως είχαμε πει, είναι χρώματα τα οποία γενικώς εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών και διεγείρουν την πνευματικότητά mm-hmm. τους. Οπότε και αυτό μας βοηθάει. Ωραία. Είναι καλό να αποφεύγονται τα σκούρα χρώματα, δηλαδή το βαθύ μπλε, το βαθύ πράσινο, mm-hmm. γιατί αυτό προκαλεί φόβο και εκνευρισμό. Μάλιστα. Όπως και το κόκκινο αντίστοιχα ή τα πολύ έντονα που είπες και εσύ πριν, το φούξια. Ναι, μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές να μπω σε παιδικό δωμάτιο και να είναι όλο φούξια. Δηλαδή πιο ολό δεν έχεις. Δηλαδή, και ήταν και το ταβάνι. Ναι. Που είναι πραγματικά, νομίζεις, ακόμα και φως πολύ δυνατό να έχεις μέσα, όλο αυτό το πολύ έντονο χρώμα γύρω-γύρω σε τρομάζει και δεν είναι και πολύ φωτεινό πλέον μετά. Μα σκέψου ότι όταν έχεις ένα έντονο φως, mm-hmm. είτε είναι τεχνητός φωτισμός, είτε είναι φυσικός φωτισμός, όλο αυτό σου βγάζει πιο έντονα τις χρωστικές ενός χρώματος. Που σημαίνει ότι αν έχεις επιλέξει ένα πολύ έντονο χρώμα, ένα φούξι, ένα κόκκινο, ένα μπορντό, το οποίο έχει πολύ κόκκινο μέσα, αυτό με το έντονο φως θα σου βγει 5 φορές περισσότερο στην επιφάνεια. Σωστά. Άρα γίνεται πάρα πολύ αιχμηρό εντός εισαγωγικών προς το παιδί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θυμάστε το τι που είχαμε πει, το οποίο θα το επαναλάβω σήμερα, mm-hmm. Που είναι για να διαλέξουν τα παιδιά το χρώμα με τις ξυλομπογιές. Τις ξυλομπογιές, ναι. Πες το όμως κανονικά εσύ από την αρχή. Ότι επειδή είναι πολύ μικρά και πολλές φορές δεν μπορούν να εκφράσουν απόλυτα το συνδυασμό των χρωμάτων που θα τους άρεσε. Mm-hmm. Είναι καλό ο γονιός να πάρει ένα κουτί ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους και να του πει ότι θέλω να μου βγάλεις 4 αγαπημένα σου χρώματα. Mm-hmm. Βγάζοντας το παιδί τα αγαπημένα του χρώματα, θα του πει ποια επιλέγεις από τα 4 αυτά σαν επικρατέστερα. Αυτά τα 2 λοιπόν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σαν συνδυασμούς στους τοίχους και τα άλλα στα υφάσματα και στα διακοσμητικά που θα βάλει. Μάλιστα. Τώρα στις κουρτίνες και στα υφάσματα γενικώς, αυτό θα το πάνε λίγο συνδυαστικά. Τι εννοώ? Αν έχουν επιλέξει φυσικά χρώματα στα έπιπλα και γίνες γενικώς αποχρώσεις, mm-hmm. μπορούν να βάλουν οποιοδήποτε χρώμα θέλουν. Ακόμα και σαν patchwork ή με έντονα σχέδια επάνω, δεν μας φοβίζει. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό να παίξουν με διπλές κουρτίνες. Δηλαδή μια πιο διάφανη για να μπαίνει το φως την ημέρα και ένα δεύτερο φύλλο απ' έξω, που να είναι λίγο σαν blackout, δηλαδή να απομονώνει το πολύ έντονο φως. Mm-hmm. Σε αυτό θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως πιο πολλά σχέδια. Μάλιστα. Ή ακόμα και λαμπρικέν. Το λαμπρικέν είναι αυτή η κοντή κουρτινούλα που βάζουν, που έχει αυτές τις γλωσσίτσες. Το κάνω και σαν σχήμα για να φανεί πώς είναι στα τσίρκο εντός εισαγωγικών, οι διακοσμητικές τεντούλες που έχουν. Που πολλές φορές βάζουμε μία κανονική κουρτίνα και στο πάνω μέρος, στα 40-50 εκατοστά, το κρεμάμε σαν διακοσμητική mm-hmm. φάσα, έτσι, με ένα χρώμα, είτε με ρίγες, είτε μονόχρωμη, ό,τι επιλέξει ο καθένας. Θέλω να σου πω ότι έχω διαλέξει κάποιες φωτογραφίες έτσι από παιδικά δωμάτια, από το ίντερνετ που βρήκα κι εγώ, για να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου mm-hmm. και να δώσουμε και λίγο έτσι μια διαφορετική εικόνα, γιατί βρήκα και πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, πάμε να τις δούμε μία-μία από την αρχή, mm-hmm. Και για κορτσάκια και για αγοράκια. Ωραία. Γιατί έλεος με το γαλάζιο και το φούξια. Δηλαδή είναι τραγικό πλέον αυτό το πράγμα. Και θα μας βοηθήσεις κιόλας και όσον αφορά τα πατώματα που μας είπες, mm-hmm. γιατί φαίνονται και σε κάποιες φωτογραφίες. Οπότε μπορούμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Ωραία. Αυτή τη βρήκα. Μ' άρεσε γιατί είναι και προεφηβικό, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Πολύ σωστά. Σε αυτό τι μ' αρέσει πολύ το δωμάτιο, στο ότι έχει παίξει με μια ουδέτερη στην ουσία απόχρωση, mm-hmm. εάν μπορώ να δω καλά στο monitor, σε ανοιχτό λευκό, είναι. Όχι, αυτό, είναι πολύ πάλι ροζ. Σε ανοιχτό ροζ, θέλω να πω, και λευκό κρεβάτι. Και μ' αρέσει που το έχει συνδυάσει έτσι με τόσο παστέλα αποχρώσεις και έχει βάλει τα πιο έντονα χρώματα στα πινακάκια. Σε λεπτομέρεια. Σαν λεπτομέρεια. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε. Και δεν είναι και πολύ ωραία και αυτά τα πινακάκια, αν έχετε πιο μικρό παιδάκι, να είναι και με διάφορες ζωγραφίες. Ναι. Και ζωγραφίες. Ή φωτογραφίες που μπορεί να είναι. Ή φωτογραφίες δικές του ή και ζωγραφίες που έχει κάνει το ίδιο το παιδάκι. Ωραία, να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι πιο μεγάλο δωμάτιο. Πιο μεγάλο δωμάτιο, πιο κοριτσίστικο. Βέβαια. Αλλά είναι το που σου είπα, ότι είναι ροζ.
Αλλά είναι, διακριτικό. Είναι διακριτικό. Ροζ. Τι εννοώ διακριτικό. Έχει κάποιους έντονους κύκλους, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα τα σχήματα, λίγο χάνονται. Και αυτό όλο το σπάει συνδυάζοντας το ίδιο χρώμα κουρτίνας που με τους κύκλους, ενώ με το ροζ του κύκλου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ είναι μεγάλο δωμάτιο. Έντονο. Είναι λίγο έντονο, ναι. Θεωρώ λίγο υπερβολικό το ότι έχει βάλει και στην οροφή το ίδιο μοτίβο με τον τοίχο. Είναι λίγο... Ελπίζω να μην είναι καθρέφτης, φαντάζεσαι να είναι καθρέφτης. Αν είναι σε παιδικό δωμάτιο καθρέφτης, πάει. Βέβαια. Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ αυτό το διάλεξα γιατί μου άρεσε επειδή είναι γαλάζιο και έχουν κάνει με ξύλο ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα. Το έχουν πάρει και κόψει συνεφάκια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και είναι και εύκολο νομίζω να το φτιάξει κάποιο και πολύ οικονομικό. Γιατί εντάξει, θέλουμε και μια οικονομική λύση. Λόγω ότι είναι και ένα παιδάκι το οποίο σε λίγα χρόνια θα θέλει και να το αλλάξει και να το ξαναλλάξει. Εναλλακτικά αντί για ξύλο, αν θέλουμε να είναι ακόμη πιο οικονομικό, θα μπορούσε κάποιο να σχηματίσει σύννεφα από μακετόχαρτο. Μακετόχαρτο. Έτσι το ζητάμε. Mm-hmm. Υπάρχει σε όλα τα μεγάλα καταστήματα με είδη σχεδίαση. Mm-hmm. Βγαίνει σε διάφορα πάχη, κόβεται με απλό κοπίδι. Μάλιστα. Οπότε είναι πάρα πολύ οικονομικό. Mm-hmm. Το λέω για να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Ωραία, ας δούμε το επόμενο. Εδώ είναι ένα έντονο. Εδώ είναι. Αυτό το διάλεξα επίτηδες. Κομματικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ, να σου πω την αλήθεια όμως. Εμένα θα με κούραζε να το βλέπα κάθε μέρα. Και εμένα θα με κούραζε να το έκανα. Γενικώς θεωρώ ότι. Το τόσο στοχευμένο θεματικά είναι λίγο υπερβολικό. Καλό είναι να έχεις μια ζωγραφιά στον τοίχο που να έχει ένα παραμυθόσπιτο, αλλά όλη αυτή η κατασκευή και είναι και για much. Πολύ λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω. Και σε τρομάζει απέναντι εκεί μετά. Μου φαίνεται ότι όταν έχεις όλο αυτόν τον όγκο από πάνω σου και κοιμάσαι. Είναι λίγο. Πάμε στο επόμενο. Ωραίο. Αυτό λοιπόν, είναι πιο ήσυχο. Πιο ήσυχο. Πάλι ρομαντικό. Και έχει και γαλάζιο και ροζ. Κάτι που μου αρέσει επίσης σε ένα δωμάτιο. Να είναι και να έχει τα δύο χρωματάκια. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να συνδυαστεί αυτό σε ένα δωμάτιο. Mm-hmm. Ενώ ότι αν σε ένα τέτοιο χώρο κοιμούνται και ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, αμέσως το ροζ σου τραβάει το μάτι. Το επόμενο. Ωραία, πάλι καλά που δείξαμε μια τέτοια επιπλοσύνθεση. Ήθελα να πω το εξής. Αυτό το δωμάτιο είναι για λίγο μεγαλύτερα παιδάκια. Έχει μια έτοιμη επιπλοσύνθεση, η οποία γενικώς θεωρείται λίγο ογκώδης. Αποφεύγουμε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο στάδιο του διαβάσματος, όπως είναι το γυμνάσιο, που εκεί θέλουμε πιο πολλές βιβλιοθήκες, να βάζουμε τόσο μεγάλους όγκους. Αυτό γιατί το δωμάτιο γίνεται αμέσως πιο αυστηρό. Ενώ το παιδί μέχρι μια ηλικία είπαμε ότι θέλουμε να αυξήσει τη φαντασία του, την κινητικότητα και όλα αυτά. Είναι λίγο το αγχώνει, εννοείς. Ακριβώς, το αγχώνει. Οπότε είναι προτιμότερο να το βάλουμε από μια ηλικία και μετά. Και όταν δεν έχουμε χώρο, προτιμάμε τα ψηλά κρεβάτια, έτσι ώστε ο χώρος να ελευθερώνεται από κάτω και να μπαίνει είτε το γραφείο, νομίζω είτε να λειτουργεί σαν... Νομίζω ότι το έχουμε και παρακάτω σε φωτογραφία, με την επόμενη. Εντάξει, αυτό είναι πάνω κάτω ένα απλό δωμάτιο, δεν έχει κάτι να πούμε, παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι το πορτοκαλί. Αυτό είναι το πορτοκαλί. Είδες όμως ότι όταν μπαίνει σε τόσο έντονη επιφάνεια, σε τόσο η μεγάλη επιφάνεια το πορτοκαλί και σε τόσο έντονη απόχρωση, ότι γίνεται χμηρό. Γίνεται χμηρό, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ σε λεπτομέρεια το πορτοκαλί. Σε λεπτομέρεια και εμένα θα μου άρεσε. Και δεν πολύ. Είναι και τόσο συνηθισμένο έτσι, σε κοριτσίστικο δωμάτιο ιδιαίτερα. Θα μου άρεσε το πορτοκαλί πάρα πολύ. Και το κροκί, αυτό το λίγο πιο ανοιχτό που είναι κίτρινο πορτοκαλί. Μπράβο. Και αυτό το κίτρινο πορτοκαλί θα είναι πολύ ωραίο. Και να σπράσουμε στην επόμενη. Αυτό έχει και γαλάζιο, έχει και λίγο κίτρινο, έχει και λίγο λαχανί. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο, ναι. Βέβαια είναι και αρκετά μεγάλος ο χώρος εδώ. Ναι, είναι απλωμένο. Μ' αρέσει η διχρωμία που έχει κάνει στον τοίχο, που το είχαμε ξαναπεί και στην ψυχολογία χρωμάτων, ότι έχει ανεβάσει μέχρι το ένα μέτρο περίπου ένα χρώμα και από εκεί και πέρα παίζει με ένα δεύτερο χρώμα. Που είναι και αρκετά εύκολο και μας είχες εξηγήσει και εσύ τον τρόπο, ότι ο τρόπος, ακόμα και αν δεν βάλουμε φάσα με κάποιο θέμα, για παράδειγμα, με μία απλή χαρτοτενία, μπορούμε να χωρίσουμε τον τοίχο και να κάνουμε αυτή τη διχρωμία και μόνοι μας πάρα πολύ εύκολα. Ας δούμε την επόμενη. Α, ναι. Ζωγραφική στον τοίχο. Μ' αρέσει σε παιδικά δωμάτια πολύ. Τώρα, εδώ πέρα έχεις επιλέξει να δείξουμε μια φωτογραφία που έχει ένα δέντρο. Okay, αυτό θα μπορούσε να επιλεγεί από τον εκάστοτε γονέα, ανάλογα με το θέμα που ουσιαστικά για τη ζωγραφική περισσότερο. Πολύ ωραία. Είχα δει και σε μια άλλη φωτογραφία παρόμοια ζωγραφική, η οποία όμως ήταν αυτό το δέντρο, το είχαν βάλει πάνω με ψεύτικα λουλουδάκια. Και είχε και έναν όγκο. Και ήταν πολύ πιο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά.
σαν να περνούσε, ας πούμε, ξέρεις, και είχε αρκετό όγκο το λουλουδάκι προς τα έξω. Προεξήχε αρκετά. Ήταν τρισδιάστατο. Μπράβο, και ήταν νομίζω πολύ πιο ωραίο από το να είναι απλά ζωγραφιά στον τοίχο. Σαφώς. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm. αυτό που πρέπει να μην ξεχνάνε οι γονείς είναι ότι πρέπει να επιστρέψουν και εκείνοι στην ηλικία την παιδική, όταν έχει να κάνει με τα παιδιά τους. Δεν έχουν να κάνουν ένα αυστηρό δωμάτιο, δεν έχουν να κάνουν μια κρεβατοκάμαρα ή ένα χώρο γραφείου. Mm-hmm. Πρέπει να συνδυάζουν τα πάντα. Σωστά. Το παιχνίδι, τη φαντασία, όλο αυτό που είπες, ακόμη και τρισδιάστατος όγκος, mm-hmm. έχει να κάνει με τη φαντασία και με την κινητικότητα αντίστοιχα. Απλά μην το παρακάνετε, γιατί εντάξει, θέλουμε και ένα πιο minimal ουσιαστικά, μια πιο minimal εκδοχή. Ναι. Γιατί είναι και κουραστικό για τα παιδάκια και καταλαβαίνω ότι όλοι σας θέλετε να κάνετε το καλύτερο και να του χαρίσετε τα καλύτερα. Αλλά λίγο με μέτρο και όχι υπερβολικά πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, okay. Λοιπόν, Αγγέλικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου έχουμε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα ακούς τα ζώδια, το ξέρω ότι θα κάτσεις. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με την Ολυμπία Χριστοδουλή. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και η Ολυμπία Χριστοδουλή, η αστρολόγος του Μαϊάστρο, είναι στη γραμμή. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς ήταν η εβδομάδα πολύ καλά, σου? Πολύ καλά. Έχω να σου πω ότι περιμένουν όλες τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λέοντες, τοξοτίνες, δίδυμους, εδώ πέρα περιμένουν. Εγώ καιρός φυσικά. Περιμένουν όλοι να ακούσουν τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, όπου τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έλα, ρε, Ολυμπία. Σβήνει το χαμόγελο στο πρόσωπό μου, δηλαδή. Να σας το πω από την αρχή, γιατί οι ουρανοί κάνουν τα παιχνίδια τους. Αχ. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα, Δήμητρα, όπου έχουμε την δύσκολη όψη της Αφροδίτης, η οποία κάνει μια σύνοδο με τον Πλούτονα και ένα τετράγωνο με τον ουρανό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ έντονες ανατροπές σε ό,τι αφορά σχέσεις, σε ό,τι αφορά συνεργασίες, που πραγματικά μπορεί με ένα τσακ, με μία κίνηση, με μία λέξη, να ανατρέψουν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι δύσκολη όψη, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Βεβαίως τίποτα δεν γίνεται ανέτια, όλα έχουν, αν θέλεις, είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι πολλές φορές και που ανατρέπει όλο το σκηνικό. Μάλιστα. Ποιος επηρεάζει περισσότερο? Θέλει πολύ προσοχή τις μέρες αυτές πώς κινούμαστε. Mm-hmm. Αυτοί που επηρεάζονται άμεσα από την... τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού. Χάσαμε λίγο την Ολυμπία, δεν την ακούω εγώ τουλάχιστον. Ολυμπία, αν μας ακούς, επειδή έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, πες μου από εκεί που μου είπες πριν, ποιος επηρεάζει περισσότερο. Δυστυχώς δεν σε ακούμε. Σε ακούω πολύ χαμηλά. Θα προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Κάνε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι σε λίγα δευτερόλεπτα όλα θα πάνε καλά. Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις και να ξαναεπιστρέψουμε. Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια είμαστε κοντά σας. Ψεύτας μια φυλακή. Επιστρέψαμε και πάλι, είχαμε ένα έτσι, πρόβλημα με τη γραμμή, αλλά όλα διορθώθηκαν. Ολυμπία, μας ακούς? Πολύ καλά τώρα. Τώρα έχουμε σήμα καμπάνα, κανονικά. Καμπάνα, κανονικά. Εντάξει, βρέχει κιόλας, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Για πέστε μας λίγο από την αρχή τα πράγματα. Να έτσι, τα πάρουμε πάλι από την αρχή. Μπράβο, έλεγα σωστά. Λοιπόν ότι το τριήμερο αυτό... Συγγνώμη. Σ' ακούμε. Έλεγα λοιπόν ότι το τρίμερο αυτό και γενικότερα οι μέρες όλες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί? Γιατί έχουμε την όψη της Αφροδίτης με τον ουρανό, τη σύνοδό της με τον Πλούτονα και το τετράγωνό της με τον ουρανό. Η Αφροδίτη, όσο γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, έχει να κάνει με τη συναισθηματική μας ζωή, έχει να κάνει βεβαίως και με τα οικονομικά μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει. Η Αφροδίτη πάντα ζητάει αρμονία, ζητάει ηρεμία, ζητάει έρωτα, ζητάει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οι σχέσεις βάλλονται πάρα πολύ το διάστημα αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν πάρα πολύ σοβαρές ανατροπές, μπορεί να κλείσουν κύκλοι, μπορεί να υπάρξουν οριστικές ρήξεις στις σχέσεις. Βεβαίως όχι ανέτια, αυτό είπα πριν, ότι πολλές φορές εδώ είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και που δίνεις μία και ρίχνεις όλο το ποτήρι κάτω. Βεβαίως από την άλλη μεριά θα λέγαμε ότι θα υπάρξουν και νέα ξεκινήματα, νέες σχέσεις, οι οποίες θα έχουν και ιδιαίτερη ένταση και δυναμική. Mm-hmm. Και πολλές παράνομες σχέσεις βγαίνουν αυτό το διάστημα. Παράνομες. Ναι.
Ναι, μυστικές. Ντροπή και έσχος. Βγαίνουν έτσι, που έχουν πολύ ένταση. Ναι. Ο άξονας που επηρεάζεται περισσότερο είναι η κρυή, η ζυγή, καρκίνη και εγώκερη του πρώτου δεκαημέρου. Πιο συγκεκριμένα αυτοί που έχουν τον ήλιο τους κοντά. Ορίστε. Πιο συγκεκριμένα, εγώ. Πιο συγκεκριμένα, εσύ. Για πες. Αυτοί που έχουν τον ήλιο τους κοντά στην 9η με 10η μοίρα των ζωδίων. Οι προσωπικούς πλανήτες βεβαίως ή τον οροσκόπο τους. Έτσι, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μπορεί να μας πιάνει τον ήλιο μας και να μας πιάνει την Αφροδίτη μας. Επίσης, επηρεάζονται και αυτοί που έχουν στο γενέθλιο χάρτη τους όψεις με ουρανό Αφροδίτη. Τώρα, όλο αυτό μεταφέρεται και στην Πανσέλινο του μήνα, η οποία γίνεται την Κυριακή, στις 17, στην 25η μοίρα του Ταύρου, και που, όπως καταλαβαίνετε, η Πανσέλινο σε αυτή αφορά την ανάγκη του να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας, ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, και ό,τι μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Βεβαίως, θα υπάρξουν αλλαγές και σε οικονομικά ζητήματα εδώ. Μπορεί να υπάρξει λύσιμο συνεργασιών, λύσιμο συμμαχιών, που σκοπό έχουν τον οικονομικό, που μάλλον ο σκοπός τους είναι οικονομικός, έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Είναι μια δύσκολη Πανσέλινος και αυτή, και αυτή φέρνει ανατροπές σε σχέσεις. Είναι μια περίοδος γενικά που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εκφραζόμαστε, στο πώς απαιτούμε από τους άλλους πράγματα, στο πόσο υπομονή κάνουμε ή δεν κάνουμε, να μην λειτουργούμε παρορμητικά. Θέλει προσοχή πολύ. Ας δούμε όμως τα ζώδια ένα-ένα και ας ξεκινήσουμε με τον κρυό. Πάντα. Λοιπόν, η ανάγκη, και μιλάμε περισσότερο σε ό,τι αφορά την Πανσέλινο, γιατί γενικότερα για τον κρυό οι μέρες αυτές είναι σως. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρξουν πολύ έντονες ρήξεις. Και σε ό,τι αφορά την Πανσέλινο, η ανάγκη του κρυού είναι να διασφαλίσει ό,τι έχει τώρα, να δημιουργήσει δηλαδή ασφαλιστικές δικλίδες. Όχι μόνο στα υλικά του ζητήματα, αλλά και στα συναισθηματικά του. Θα έχει ανατροπές, θα έχει εντάσεις. Ιδιαίτερα οι κρύοι του πρώτου δεκαημέρου είναι σημαντικό να προσέξουν τα επαγγελματικά τους, τα εργασιακά τους, γιατί μπορεί να βρεθούν μπροστά σε απρόοπτες εξελίξεις. Για τους κρύους του τρίτου δεκαημέρου υπάρχει το ενδεχόμενο ανακατατάξεων στην ερωτική τους ζωή. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε τώρα για τους Ταύρους, όπου στον αξονά τους πραγματοποιείται η Πανσέλινος του μήνα. Οι Ταύροι ασχολούνται περισσότερο με το τι θέλουν, με τον εαυτό τους, με τις ανάγκες τους, το κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από τις σχέσεις τους, το κατά πόσο είναι καλά με τους ανθρώπους που συμπορεύονται μαζί τους. Είναι πολύ πιθανό και εκείνοι να θελήσουν να κλείσουν κύκλους, αν νιώθουν ότι δεν πάει άλλο. Ωστόσο, η ερωτική του ζωή θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε μια περισσότερο ανανεωτική κατάσταση, αρκετά καλή, ιδιαίτερα για τους Ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου, πολύ πιθανά και ένα νέο πρόσωπο να κάνει την εμφάνισή του στη ζωή τους. Για τους Ταύρους του τρίτου δεκαημέρου, καλό είναι να προσέχουν τα οικονομικά τους δεδομένα, γιατί ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε γεγονότα που να μην τους είναι τόσο ευχάριστα. Όμως, μπορεί να υπάρξει και το ενδεχόμενο μιας ευκαιρίας, η οποία να έρθει μέσα από τη μορφή μιας πληροφορίας ή μιας είδησης, που αν δεν εκμεταλλευτούν να βγουν κερδισμένοι. Μάλιστα. Για τους διδύμους, η Πανσέλινος αυτή έχει να κάνει περισσότερο με το μέσα τους, με μια φάση αναθεώρησης που περνάνε σε πολλά πράγματα που αφορούν την πρακτική πλευρά της ζωής τους και πώς μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα σε ό,τι στοχεύουν. Συχνά θα έχουν κάποιες ανασφάλειες, κάποιες φοβίες που θα βγαίνουν μπροστά τους και δεν θα τους αφήνουν να προχωρούν έτσι όπως θέλουν. Καλό είναι να προσέξουν τις σχέσεις τους με τα πρόσωπα του οικογενειακού τους χώρου. Μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις, ιδιαίτερα για τους διδύμους του δευτέρου δεκαημέρου. Και σε εργασιακά ζητήματα υπάρχει το ενδεχόμενο πιέσεων που θα τους εντείνουν τις ανασφάλειές τους. Πρέπει να προσέχουν γενικά το πώς λειτουργούν και πόσο έντονα μπορεί να εκφράζονται αυτόν τον καιρό ή να βγάζουν την εσωτερική τους ένταση από μέσα τους. Προσοχή και στα οικονομικά. Είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα. Μάλιστα. Για τους καρκίνους, η Πανσέλινος αυτή, παρόλο που πάντα οι καρκίνοι πειράζονται έντονα από τις Πανσελίνους, δεν θα λέγαμε ότι είναι δυσαρμονική. Εκείνο που φαίνεται να εξελίσσεται είναι η σχέση με τα πρόσωπα του φιλικού κύκλου, όπου έρχονται πιο κοντά τους, αναγνωρίζουν την αξία των φίλων
Γενικά τους συμπαρίστανται οι φίλοι πολύ. Υπάρχει μια σύσφυξη στις σχέσεις τους, ιδιαίτερα για τους καρκίνους του τρίτου δεκαημέρου, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αρκετά σημαντικές ευκαιρίες που έχουν να κάνουν με γεγονότα τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής τους ζωής, που αφενός μπορεί να δείχνουν ότι έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, όμως σε ευρύτερο πλαίσιο θα βγουν ωφελημένοι και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και η ερωτική του ζωή παρουσιάζει ενδιαφέρουσες εξελίξεις, τόσο με τον ήδη υπάρχοντα σύντροφό τους, όσο και μέσα από νέα πράγματα που έρχονται τώρα στη ζωή τους. Για τα λιοντάρια, που είναι ο οροσκόπος του, ναι, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε και άλλα λιοντάρια εδώ μέσα που περιμένουν να ακούσουν. Και άλλα λιοντάρια. Βέβαια, βέβαια. Τα λιοντάρια, λίγο να δώσω και μια πιο αισιόδοξη νότα, γιατί λίγο παρακάτω θα είναι καλύτερα. Τώρα ακόμα είναι σε αυτόν τον κύκλο, είναι δύσκολο, γιατί και με τη Νέα Σελήνη που προηγήθηκε στο Σκορπιό και που τους έκανε να καταλάβουν αρκετά πράγματα για τη δυναμική και την ένταση που έχει όλο αυτό το διάστημα με τις σχέσεις τους. Έτσι και τώρα οι λέοντες περισσότερο του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να βρεθούν μπροστά σε δυσκολίες στις σχέσεις τους με τα πρόσωπα που συνεργάζονται. Να βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιες κρίσεις. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα σοβαρές. Αλλά θα πρέπει να δώσουν μια μεγαλύτερη προσοχή και στη δική τους συμπεριφορά και στις απαιτήσεις και πώς τις εκφράζουν. Προσοχή και στις σχέσεις με τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, πολύ περισσότερο με τον σύντροφό τους. Υπάρχει και εδώ ένα ενδεχόμενο δυσκολιό. Περισσότερο το να βγάλουν εντάσεις, το να υπάρχουν καυγάδες, τέτοιου είδους πράγματα. Μάλιστα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει και μία ανάκαμψη, η οποία έχει να κάνει με τα οικονομικά τους, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια του δευτέρου δεκαημέρου. Μάλιστα. Παρακάτω θα είναι πολύ καλύτερα. Θα πάρουν δηλαδή μια μεγάλη ανάσα. Προς το παρόν θέλουν προσοχή. Ωραία. Η Παρθένη, έως και ευνοϊκή, μπορούμε να πούμε ότι είναι η Πανσέληνο αυτή για τους Παρθένους. Ακούσαμε για κάτι ευχάριστο. Ναι, είναι για... ναι, να πούμε για κάτι ευχάριστο. Οι Παρθένοι μπαίνουν σε νέα πράγματα, αποκτούν νέα ενδιαφέροντα, ανοίγουν νέους ορίζοντες στον κύκλο τους, αποκτούν μεγαλύτερη κοινωνική δραστηριότητα. Γενικά θα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στη ζωή τους και εξόδους θα έχουν περισσότερο. Και καινούργια πρόσωπα γνωρίζουν, τα οποία μπορεί να τους φανούν και χρήσιμα με κάποιο τρόπο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουμε και μια νέα έναρξη ό,τι αφορά ένα νέο κύκλο σπουδών. Μάλιστα. Γενικά είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Η καθημερινότητά τους γίνεται πιο εύκολη, διευκολύνεται αρκετά. Ιδιαίτερα για τους Παρθένους τώρα του τρίτου δεκαημέρου, μπορεί να έχουν και νέες ερωτικές ευκαιρίες, οι οποίες θα έχουν έντονο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να περάσουμε στους ζυγούς, όπου είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι αυτό το διάστημα και που συνήθως αυτό που λέμε συνέχεια έχει να κάνει με τα οικονομικά τους. Ναι. Τα οποία τους απασχολούν. Όχι απαραίτητα κακά, αλλά πιεστικά. Θα νιώσουν την ανάγκη να εξασφαλιστούν περισσότερο, να βάλουν μια μεγαλύτερη τάξη σε ό,τι αφορά την οικονομική τους ζωή και περισσότερο σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά τρίτων. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας σε ό,τι αφορούν τα οικογενειακά τους ζητήματα ή θέματα που έχουν να κάνουν με τον σύντροφό τους ή γενικότερα και πρόσωπα και με το οικείο τους περιβάλλον, που όπως φαίνεται περνάνε μια αναστάτωση στην περίοδο αυτή. Και καλό είναι να λειτουργήσουν ευέλικτα, δεν είναι βεβαίως των άκρων οι ζυγοί, αλλά ας λειτουργήσουν όσο πιο ευέλικτα μπορούν, ιδιαίτερα με τον σύντροφό τους. Επίσης, καλό είναι να προσέχουν τις παρασκηνιακές καταστάσεις, ας φροντίσουν να κρατηθούν μακριά, γιατί η περίοδος έχει γεγονότα που εξελίσσονται πίσω από την πλάτη τους, και καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λένε και στο ποιους το λένε. Μάλιστα. Να κρατάνε δηλαδή αποστάσεις. Και πάμε στους Σκορπιούς, όπου περνάνε μια εποχή αναθεώρησης για τις σχέσεις τους, για το τι τους κάνει καλό, για το τι χρειάζονται στη ζωή τους και κατά πόσο οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι κοντά τους, είναι αυτό που θέλουν ή όχι. Κάποια πρόσωπα πολύ πιθανά να βγουν οριστικά από τη ζωή τους στο διάστημα αυτό, μιας και νιώθουν ότι δεν έχουν κάτι άλλο να τους δώσουν, ιδιαίτερα στους Σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου. Ωστόσο, πάλι οι Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου υπάρχει το ενδεχόμενο να τους ανοίξει μπροστά τους ένας νέος κύκλος πραγμάτων και σχέσεων, ο οποίος έχει πολύ καλές προοπτικές και αφορά και την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή. Μάλιστα. Και πιθανά η μετάβαση να έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά θα τα καταφέρουν. Ιδιαίτερα τώρα για τους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου, μια νέα ερωτική ιστορία πολύ πιθανό να εμφανιστεί τις μέρες αυτές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για τους τοξότες,
υπάρχει μία επανεξέταση στα θέματα των εργασιακών τους. Mm-hmm. Κάτι αλλάζει από τη δική τους μεριά. Θα θελήσουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους μέσα στον χώρο που δουλεύουν, να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να διεκδικήσουν περισσότερο τα κεκτημένα τους, ιδιαίτερα mm-hmm. για τους τοξότες του τρίτου δεκαημέρου. Επόλυψαν να δημιουργηθούν και κάποια διλήμματα που δεν θα τα αποφύγουν. Μπορεί να νιώσουν να μην ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν mm-hmm. και πώς να χειριστούν τις καταστάσεις. Θα πάρουν τον χρόνο τους, δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσουν άμεσα. Και οικονομικές αλλαγές υπάρχουν. Όχι απαραίτητα κακές, απλά θα έχουν μια αναστάτωση. Η ερωτική ζωή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους τοξότες την περίοδο αυτή. Mm-hmm. Τόσο μέσα από την ήδη υπάρχουσα σχέση τους, όσο και μέσα από νέες νοορμίες που πλαισιώνουν τώρα το σκηνικό της ζωής τους. Μάλιστα. Για τα εγώ κεράκια. Για θες. Είναι μια έντονη φάση αυτή που περνάτε τώρα. Mm. Όχι για κακό. Ναι. Αλλά υπάρχουν συνθήκες αναθεώρησης. Δηλαδή, αλλάζουν κάποια δεδομένα σας. Πολύ και περισσότερο στην ερωτική σας ζωή, mm-hmm. που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Πολύ πιθανά να... εγώ και του πρώτου δεκαημέρου, αν έχετε ήδη σχέση, να ξεκαθαρίσετε περισσότερο το μεταξύ σας, mm-hmm. το τι κάνετε, που πάτε, και αυτό να μην γίνει εύκολα. Ναι. Αλλά να μπει, εάν ξεπεράσετε αυτή την δυσκολία, αν θέλεις, αυτό το σκαλοπάτι, ναι. να βάλετε σε μία νέα βάση τη σχέση σας. Mm-hmm. Τώρα, οι αδέσμευτοι mm-hmm. είναι πολύ πιθανό να έχουν μία νέα γνωριμία ιδιαίτερα σημαντική. Και πολύ πιθανά να έχει να κάνει και με ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Επίσης, προσέχετε πολύ οι εγώ και του πρώτου δεκαημέρου επαγγελματικά ζητήματα την περίοδο αυτή ναι. και τις σχέσεις σας με τα πρόσωπα του επαγγελματικού σας χώρου. Γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία ναι. δεν τα είχατε υπολογίσει και να σας δημιουργήσουν έτσι κάποιες ανατροπές. Μάλιστα. Για τους υδροχώους έχει βαθμό δυσκολίας η πανσέλινος αυτή, ειδικά για τους υδροχώους του τρίτου δεκαημέρου, που έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά γεγονότα στην προσωπική τους ζωή, ιδιαίτερα τόσο με πρόσωπα της οικογένειάς τους, όσο και με τους συντρόφους τους. Και οι υδροχώοι βρίσκονται, γενικά τα ζώδια του σταθερού σταυρού έχουν βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο, πιθανά να βρεθούν σε μια περίοδο κρίσης, και να πρέπει να ζυγίσουν τα πράγματα και μέσα τους και έξω τους, όσο αφορά τα θέλω τους, και το πόσο νιώθουν επαρκείς με αυτά που έχουν και με τα πρόσωπα που συντροφεύονται. Ο χώρος της δουλειάς είναι δύσκολος για τους υδροχώους στο διάστημα αυτό, τους απασχολεί πολύ έντονα, και υπάρχει το ενδεχόμενο και εδώ να εξελιχθούν κάποια νέα δεδομένα που θα τους δημιουργήσουν εμπόδια. Όχι αξεπέραστες δυσκολίες, αν το χειριστούν ευέλικτα, που δεν είναι τόσο ευέλικτοι, ναι. αλλά αν το προσέξουν θα τα ξεπεράσουν εύκολα. Ωραία. Σχετικά εύκολα. να το διορθώσω. σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή, θα υπάρξουν και εδώ αλλαγές. Θα γίνουν περισσότερο απαιτητικοί οι υδροχώοι από τον σύντροφό τους. Mm-hmm. Και δεν είναι σίγουρο ότι ο σύντροφός τους θα μπορεί να τους δώσει αυτά που ζητάνε. Mm-hmm. Για τους ηχθείς τώρα, η πανσέλινος αυτή ανοίγει ένα νέο κύκλο πραγμάτων, επαφών, συζητήσεων, προσώπων. Τους βάζει γενικότερα σε μια μεγαλύτερη κίνηση. Άρα και τους ανοίγει και ένα νέο πεδίο ενδιαφερόντων, μέσα από το οποίο θα νιώσουν καλά. Γενικότερα ανοίγουν και ένα νέο τρόπο ζωής. Μπαίνουν σε μια καινούργια περίοδο ζωής. Mm-hmm. Και με νέα πρόσωπα που μπαίνουν τώρα στη ζωή τους. Έχουν αρκετά θετικές εξελίξεις με αυτή την πανσέλινο. Πολύ πιθανά και μια παρελθωτική γνωριμία με ένα πρόσωπο το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένο μαζί τους να επανεμφανιστεί και να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Ναι. Και σχέδια και ιδέες που μπορεί να θέλουν να προωθήσουν θα την έχουν αυτή τη δυνατότητα, και μάλιστα θα υπάρξουν την περίοδο αυτή και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα έχουν την επαφή που πρέπει να έχουν για να εξελίξουν τα θέματά τους. Ναι. Είναι αρκετά καλά τα ψαράκια. Γιατί βρίσκονται σε μια άκρως αναπτυξιακή περίοδο. Mm-hmm. Και ανοίγουν και ένα νέο κύκλο ζωής που ήδη έχουν αρχίσει και βλέπουν κάποια δείγματά του. Μάλιστα. Αυτά. Για σήμερα, για το τριήμερο. Μέχρι πότε είναι αυτή η δύσκολη όψη? Αυτό θα μας επηρεάσει τουλάχιστον μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, που έχουμε μέχρι την νέα σελήνη στον τοξότη και που έχει αρκετή αισιοδοξία.
θα τα πούμε και τότε. Αλλά μέχρι τότε. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, είπες, έτσι δεν είναι? Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου που έχουμε τη νέα σελήνη στο Δοξότη. Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή της Πανσελήνου. Μάλιστα. Και των όψεων που συζητήσαμε. Θέλει προσοχή. Διάφτη περιπτώσει και αν είναι να γίνουν ανατροπές, για κάποιο λόγο γίνονται. Έτσι, ακόμη και αν μας φαίνονται δύσκολες. Αλλά κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, γίνεται κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά πρέπει να γίνει. Οπότε αυτό να σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Έτσι. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Σου εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να για όλους υπέροχο. Να είναι υπέροχο έτσι, και έτσι. Να περνάμε καλά όλοι. Έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Τελείωσε η εκπομπή για σήμερα. Σας ευχόμαστε και σε εσάς ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, δημιουργικό. Και όπως μας είπε και η Ολυμπία Χριστοδούλη, να μην είμαστε πολύ πιεστικοί. Λίγο χαλαρά τα πράγματα για να περάσει και λίγο πιο ανώδυνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά.